25 Νοεμβρίου είναι η πρεμιέρα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα και της Φέης Κορδά. Και ποιους πετύχαμε, λέτε, να ξενυχτάνε. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Άκης Πετρετζίκης. Δύο ονόματα, μια ιστορία, ένα μαλλί και παρόμοιο ντύσιμο. Ερωτευτήκατε το καλοκαίρι. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτά. Δεν ξέρω αυτός. Ούτε και εγώ μιλάω. Θα δείτε πολλές εκπλήξεις που ετοιμάζουμε. Πες μας έτσι δύο-τρία πράγματα, μερικά στιγμή. Δεν θα μπορούσα να τα πω, θα πρέπει να τα δείτε. Πρώτον Θεός, θα έρθει η ώρα και θα τα δείτε. Αλλά είναι πολλά ωραία πράγματα, γιατί έτσι και η περίεργη κατάσταση και η κρίση και όλα αυτά μας έχουν κάνει ακόμη πιο δημιουργικούς και να θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η ζώνη μπορεί να συνεχίσει να κάνει πολλά ωραία πράγματα. Τέτοια μυστικότητα πια ούτε για τη λίστα της Λαγκάρτ. Όλο με γρίφους μιλάει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Τουλάχιστον ολοκλήρωσε μια πρόταση χωρίς κονάκι. Του Γιώργου του πάει το μουσ. Γιώργο όλο του πάνε γιατί είναι το αφεντικό μου. Και το Γιώργο είναι το καλύτερο άτομο. Είναι καταπληκτικό όπως είπε και ο Δημήτρης. Και φέ μου συνάγει καταπληκτικό θα ήταν. Μετά το φανταστικό αφεντικό του Δημήτρη Ουγγαρέζου και του Άκη Πετρετζίκη, σειρά είχε η Μέρη Σινατσάκη, που φέτος δεν θα βρίσκεται στο πάνελ της πρωινής εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα και της Φέης Κορδά. Η Μέρη είναι μέλος της παρέας, είναι όμως μέλος της ευρύτερης οικογένειας του Μέγκα και θα είναι στο ρόλο που έχει επιλεγεί και θέλει και εκείνη, οπότε είναι όλα καλά. Μάτσα, αλλά κάνουμε πολύ παρέα με τη Μέρη. Και το Δημήτρη και το Μέγκα είμαστε παρέα. Οπότε ναι, καθημερινά. Αλίμονο στην τυχερή που θα πάρει τη θέση της και θα κάτσει δίπλα στη Σάσα Σταμάτη. Πώς πάει η προετοιμασία? Δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι πάει τέλεια η προετοιμασία. Θα πας τελευταία στιγμή. Τελευταία και καταϊδρωμένη. Πρόσεχε, μην βρεις τη θέση σου πιασμένη.